Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, όπου πέσαμε πάνω σε συνεδρίασή του. Είναι εδώ και τα μέλη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Μιχάλης Μπούκης, και να τους ρωτήσουμε τι ακριβώς θα κουβεντιάσουν σήμερα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Πάντως έτσι όπως τα κάνετε, όλοι θα νομίζουν ότι είμαστε συνενωμένοι. Εμείς πάμε παντού και πάντα βρίσκουμε θέματα. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνετε και ενημερώνεστε πότε έχει συμβούλιο. Έχουμε δίκτυο. Διοικητικό συμβούλιο με δύο σοβαρά θέματα εκτός των άλλων. Το ένα είναι η ψήφιση τεχνικού προγράμματος και το δεύτερο η ψήφιση του προϋπολογισμού. Έχουμε τελειώσει το πρώτο. Έχουμε εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα και τώρα συζητάμε επί του σχεδίου προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου για να μπορέσουμε να δουλέψουμε το 2020. Αυτά τα θέματα θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Μπούκη. Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Έχει αλλάξει ο νόμος. Παλιά περνούσε από το Δημοτικό Συμβούλιο, τώρα περνάει από την Οικονομική Επιτροπή. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα ενημερωθούν όλοι. Εμείς θα στείλουμε τις εισηγήσεις και στην Οικονομική Επιτροπή και εκεί πέρα. Πάντως οι συνεδριάσεις σας, από ό,τι πληροφορούμε, δεν είναι ήρεμες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να ρωτήσουμε την κυρία Ψαρομπά. Κυρία Ψαρομπά. Συνεδριάζουμε ήρεμα. Τα θέματα μας τα βάζει ο κύριος Πρόεδρος. Είναι για την πρόοδο του λιμένους και όχι μόνο της περιοχής του λιμένου. Και οπότε το αυτονόητο, δηλαδή ότι τα ψηφίζουμε σχεδόν όλα ομόφωνα. Μπράβο. Γιατί αφορά την ανάπτυξη του νησιού μας. Την ανάπτυξη του λιμένους που είναι η είσοδος του νησιού μας. Δεν έχουμε διαφωνίες. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτά που ψηφίζουμε σήμερα είναι σχέδιο. Ναι. Σχέδιο προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. Θα έχουν την ευκαιρία και οι άλλες παρατάξεις, αν θέλουν να κάνουν προτάσεις, να τις κάνουν και ή τώρα ή στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού να συμπεριλάβουμε μέσα κάποια έργα τα οποία εμείς ξεχάσαμε ή που νομίζουν ότι θα πρέπει να μπουν στο τεχνικό μας πρόγραμμα. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε επικοδομητική πρόταση από όλες τις παρατάξεις. Δημοκρατικές διαδικασίες. Κύριε Τρικύλη. Ναι, είναι. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, εντάξει, όλα είναι μια χαρά, δεν υπάρχει λόγος για διαφωνία. Εντάξει, τις απόψεις μας λέμε, ο καθένας έχει τις θέσεις του. Κύριε Γενικούρη. Τα έμπανε προλαλήσατες, όλα. Ακριβώς. Είστε πολύ λιτός. Ακριβώς, με κάλυψουν οι κοίτας. Άρα, καλυφθήκαμε κι εμείς. Καλυφθήκατε. Λοιπόν, καλές συνεδριάσεις να έχετε και να είστε χρήσιμοι για την Κάλυμνο. Καλή συνέχεια στα αυτά σας.